Διαβάζοντας το κάλεσμα αγωνιστικής συμπόρευσης που απευθύνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος προς όλους εμάς, ένιωσα ότι απευθύνεται προσωπικά και σε μένα και γι' αυτό με μεγάλη χαρά δέχτηκα τη σημερινή πρόσκληση για να καταθέσω 2-3 σκέψεις μου. Πάντοτε αποθετούσα τον εαυτό μου στους προοδευτικούς ανθρώπους, σε αυτούς που δεν ανέχονται το άδικο, σε αυτούς που αγωνιούν για το σήμερα και το αύριο, το δικό μας και των παιδιών μας. Όμως, ο σημερινός τρόπος ζωής, οι καθημερινές υποχρεώσεις, η προσπάθεια να ανταπεξέλθω σε όλα, ανέβαλε για κάποια άλλη στιγμή τη συμμετοχή στην οργάνωση του αγώνα ενάντια σε όλα αυτά που μας δυσκολεύουν τη ζωή. Μελετώντας λοιπόν το κάλεσμα, συνειδητοποίησα ότι δεν χωρά άλλη αναβολή. Ότι όλα αυτά τα χρόνια, μετά από κάθε κυβέρνηση και παρά τις υποσχέσεις προεκλογικά, η μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία βγαίνει με λιγότερα δικαιώματα και βρίσκεται με περισσότερα βάρη στις πλάτες της. Η συμπόρευσή μας με το ΚΚΕ είναι επομένως μονόδρομος, αν θέλουμε αφενός να βάλουμε ένα φρένο σε όλα όσα μας ετοιμάζουν και αφετέρου να ανοίξουμε το δρόμο για έναν κόσμο χωρίς αδιέξοδα. Γιατί λοιπόν αποφάσισα να συμπορευτώ με το ΚΚΕ? Γιατί ως μητέρα 2 παιδιών βίωσα, όπως και όλοι οι γονείς, τι θα πει να είσαι με ευθύνη της κυβέρνησης απροστάτευτος μέσα στην πανδημία, με τα παιδιά να στηβάζονται στις τάξεις, ενώ τα κρούσματα είναι χιλιάδες. Να αναγκάζεσαι να δουλεύεις στα φροντιστήρια, σε αίθουσες κλουβιά, χωρίς τον απαιτούμενο αερισμό και να ζεις με το άγχος, μην κολλήσεις και μεταφέρεις τον ιό στο σπίτι. Να δουλεύεις 8 ώρα και 10 ώρα μπροστά από έναν υπολογιστή και ταυτόχρονα να πρέπει να φροντίζεις για όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Να ξεκινάς τη σχολική χρονιά μετά από 1,5 χρόνο πανδημίας και να συνειδητοποιείς τα τεράστια μαθησιακά κενά των παιδιών, το άγχος που νιώθουν τα περισσότερα για το πώς θα τα καταφέρουν και να έχεις μια κυβέρνηση που αντί να έχει προβλέψει πώς αυτά θα καλυφθούν, να νομοθετεί τερατουργήματα. Συμπορεύομαι με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, γιατί το σχολείο γίνεται χειρότερο με την υποβάθμιση του περιεχομένου των σχολικών βιβλίων, με τα κενά στους εκπαιδευτικούς και φτάνουμε στα Χριστούγεννα με αυτές τις ανεπαρκείς υποδομές. Είναι εξοργιστικό όταν ζητάμε ως γονείς τα αυτονόητα από τις σχολικές επιτροπές του Δήμου να ανύπτουν τα σχήρας τους. Όπως επίσης εξοργιστικό είναι να αναγκάζεσαι με την έναρξη της σχολικής χρονιάς να δίνεις 50 ευρώ για κάθε μαθητή, μέχρι και για φωτοτυπικό χαρτί στην κατά τα άλλα δημόσια και δωρεάν παιδεία. Συμπορεύομαι με το ΚΚΕ γιατί ξέρω τι θα πει χορηγή στα σχολεία. Όπως στην περίπτωση του δικού μας δημοτικού, που ανέλαβαν το βάψιμο τα ΕΛΠΕ. Ποιος? Τα ΕΛΠΕ, που ενώ ρυπαίνουν την περιοχή και δηλητηριάζουν τον αέρα που αναπνέουμε, ανέλαβαν το βάψιμο του σχολείου μας, με τις πλάτες φυσικά και τις διοίκησης του Δήμου, προσπαθώντας έτσι να αθωώσουν στη συνείδηση τη δική μας και των παιδιών μας όλη αυτή τη δραστηριότητα τους στη γειτονιά μας. Συμπορεύω με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, γιατί είναι το μόνο που προειδοποίησε ότι δεν τελειώσαν το δηλητήριο του φασισμού, όπως απέδειξαν τα γεγονότα στα ΕΠΑΛ της Σταυρούπολης. Είναι αυτό που πρωτοστάτησε στον αγώνα για την απομόνωση των εγκληματικών αυτών στοιχείων στα σχολεία και έδωσε θάρρος και ενέπνευσε κάθε προοδευτικό άνθρωπο που απεχθάνεται τις ιδέες τους. Συμπορεύομαι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, γιατί ως νέα μητέρα, που δουλεύει πρωί-βράδυ με εξοδοτικά ωράρια, συνειδητοποιώ ότι όχι μόνο δεν υπάρχει καμία κρατική πρόβλεψη για τα παιδιά μου όσο είμαι στη δουλειά, αλλά βλέπω και αυτήν, αλλά και την προηγούμενη κυβέρνηση, να νομιμοποιεί την εργασιακή ζούγκλα και την απλήρωτη εργασία, τη δουλειά νύχτα με νύχτα, λες και ζούμε στο μεσαίωνα. Θα παίρνουμε, λέει, μαζεμένα τα ρεπό. Εγώ όμως ξέρω καλά ότι τα παιδιά με χρειάζονται και τα χρειάζομαι κάθε μέρα. Όχι μόνο τις μέρες που, αν έχω ρεπό, θα προσπαθώ να συνέλθω από την πολυήμερη εξοδοτική εργασία. Συμπορεύομαι εν τέλει με το ΚΚΕ, γιατί πιστεύω ότι εν έτη 2022 δεν είναι της μοίρας μας γραφτό να ζούμε έτσι. Με τέτοια ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, αντί να έχουμε σύγχρονα, δημόσια και δωρεάν σχολεία και αξιοπρεπή διαβίωση για όλους, να φτιάχνουν VIP σχολεία μέσω της αξιολόγησης και να γίνονται καταγγελίες εν μέσω πανδημίας για VIP μεθ. Παίρνω λοιπόν θέση στην οργάνωση του αγώνα στο πλευρό του ΚΚΕ με την ευθύνη που μου αναλογεί, για να μπορώ να κοιτώ στα μάτια τα παιδιά μου και να ξέρουν ότι δεν έκανα πίσω. Δεν είπα δεν αλλάζουν τα πράγματα. Έδειξα κι εγώ ότι θα παλέψω οργανωμένα για να έρθουν καλύτερες μέρες για μας και για τα παιδιά μας.